κοινωνικής αλληλεγγύης. Κύριε Πρόεδρε, να πάρω ένα λεπτό για να παρουσιάσω μια τροπολογία. Βεβαίως, θα έχετε τουλάχιστον ένα λεπτό παραπάνω από το χρόνο που σας έβαλα. Ναι. 10. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία. Νομίζω ότι είναι πιθανό να προσθεθεί στις λοιπές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εργασίας, το 58α. Είναι μια τροπολογία με την οποία διευκολύνουμε την ομαλή λειτουργία του ΕΛΗΝΙΑΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας και των Ινστιτούτων που έχουν ιδρυθεί με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Κυρίως γίνεται για να διασφαλίσουμε τους μισθούς των εργαζόμενων σε αυτά. Λύνεται επίσης με αυτή την τροπολογία και το πρόβλημα της επιχορήγησης του ΕΟΠΕΠ, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι μια δημόσια δομή πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν ήταν λυμένος ο τρόπος χρηματοδότησής του. Θα επιχορηγείται από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Και ρυθμίζουμε και τις οφειλές. Με την τροπολογία που θα δείτε, ρυθμίζουμε και τις οφειλές των Ινστιτούτων αυτών του ΕΛΗΝΙΑΕ και των λοιπών Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων μέσω ορισμού παρακράτησης 15% επί της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνουν. Αυτά σε σχέση με την τροπολογία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σχέδιο νόμου που συζητάμε τις τελευταίες μέρες και καλείται να ψηφίσει σήμερα η Βουλή αποτελεί το αποτέλεσμα, συνιστά το αποτέλεσμα μιας σκληρής και επίπονης διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Είναι το αποτέλεσμα πολλήωρων τεχνικών διαπραγματεύσεων, είναι το αποτέλεσμα όμως και σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλειών που λήφθηκαν, το αποτέλεσμα επιμέρους συμβιβασμών, υποχωρήσεων, αλλά και νικών. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση, μια προσπάθεια που προσδοκούμε να αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για τον τερματισμό ενός καθεστώτος που έχει επιβληθεί στη χώρα μας από το 2010 και μετά. Ένα καθεστώς μνημονίων δανεισμού και επιτροπίας που έχουν ως συνέπεια να έχουμε χάσει ως χώρα σημαντικό μέρος της πολιτικής μας αυτονομίας. Διαπραγματευτήκαμε σε αυτή την περίοδο μέχρι τέλους εντός ενός ασφικτικού πλαισίου στο οποίο κυριαρχούν δογματικές, νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Αντιλήψεις οι οποίες δημιούργησαν και τα σημερινά αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται η Ευρώπη, διότι με τον τρόπο που πήγε να διαχειριστεί την κρίση, με την κυριαρχία αυτών ακριβώς των αντιλήψεων, τελικά επιδείνωσαν την κατάσταση. Βρεθήκαμε επανειλημμένως απέναντι σε ακραίες απαιτήσεις. Απαιτήσεις συχνά ατεκμηρίωτες, δεδομένης της κατάστασης της σημερινής της ελληνικής οικονομίας. Απαιτήσεις για μέτρα, πολλές φορές με καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, με τιμωρητική διάσταση απέναντι στην ελληνική κοινωνία που τόλμησε να αμφισβητήσει το μονόδρομό τους και την σιδηρά νεοφιλελεύθερη δημοσιονομική πειθαρχία. Απαιτήσεις που βασίζονταν σε αιμονές και συχνά και σε έναν οικονομικό ανορθολογισμό. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε πρωτογενές έλλειμμα για το 2016 0,6%. Υπενθυμίζω ότι το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016 ήταν τελικά άνω του 4% και απαιτούσε καθαρά μέτρα λιτότητας για το 2019 ύψους 2% του ΑΕΠ. Ενώ την ίδια στιγμή έβλεπε δημοσιονομικό κενό για την περίοδο μέχρι το 2018. Είναι ένα ταμείο το οποίο έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι κάνει πολύ μεγάλα λάθη στις εκτιμήσεις του. Υπερεκτιμά λανθασμένα τη δημοσιονομική απόδοση, την υπερεκτιμούσε λανθασμένα έως το 2014, την υποτιμά από το 2015 και μετά. Εκτιμήσεις που περισσότερο μοιάζουν να στηρίζονται στις πολιτικές του συμπάθειες και αντιπάθειες και όχι στα οικονομικά δεδομένα και στην πραγματικότητα. Ξέραμε λοιπόν ότι αυτή η μάχη είναι δύσκολη, έχει οπισθοχωρήσεις, έχει συμβιβασμούς, έχει πισωγυρίσματα και απώλειες. Παλέψαμε μέσα σε συνθήκες που δεν τις ορίζουμε εμείς, για να ολοκληρώσουμε αυτή την κρίσιμη αξιολόγηση, για να μπορέσει η οικονομία να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει, να έχει το χώρο και το χρόνο για να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει, για να μπορέσει και η κοινωνία να έχει το χώρο και το χρόνο να εργαστεί σε ένα περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό προστατεύοντας κεκτημένα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κάπου τα καταφέραμε και κάπου όχι. Δεν μιλάμε για success story. Στεκόμαστε με σεβασμό και με αγωνία απέναντι σε εσάς, τους βουλευτές,
αλλά πρωτίστως απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τους επώδυνους περιορισμούς μιας προσβλητικά περιορισμένης κυριαρχίας. Όπως γνωρίζουμε ότι και ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε ξανά τον έλεγχο του μέλλοντός μας είναι να τερματίσουμε την εξάρτησή μας από τον ξένο θεσμικό δανεισμό, να πετύχουμε το χρέος να γίνει βιώσιμο, να διεκδικήσουμε τον τερματισμό των μνημονίων και της Επιτροπίας. Και σε αυτή την επίπονη διαδρομή η εκτίμησή μας είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μπροστά μας ένα ανοιχτό ορίζοντα διεξόδου. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, όπως είπε και χθες και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, διότι παρά τα αρνητικά ή δύσκολα σημεία του, έχει δύο πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά. Αφενός διότι μαζί του θα φέρει μια συνολική συμφωνία, ουσιαστικά μέτρα ρύθμισης του κρέους για να ξεκλειδώσουν και διαδικασίες για τον τερματισμό της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Αφετέρου διότι για πρώτη φορά εισάγει και θετικά μέτρα στήριξης της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας. Μέτρα που ενισχύουν τους ανέργους, τους νέους, την οικογένεια, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Μέτρα που θα εξισορροπήσουν και τις συνέπειες των αρνητικών μέτρων την περίοδο 2019 και 2020. Για πρώτη φορά λοιπόν σχεδιάζεται μια ολιστική οικογενειακή πολιτική, στην οποία υπάρχουν μέτρα για τη στήριξη των παιδιών, μέτρα στήριξης της εργασίας, μέτρα που παρά τη συστηματική προσπάθεια υποβάθμισής τους, αφορούν την πλειονότητα της κοινωνίας και δεν αποτελούν απλώς ένα δίχτυ προστασίας από τη φτώχεια. Διότι μην ξεχνάτε ότι το δίχτυ προστασίας από την ακραία φτώχεια το διαμορφώσαμε ήδη από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας με τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Τα μέτρα που αποτυπώνονται στο παρόν νομοσχέδιο είναι μέτρα με τα οποία για πρώτη φορά. Τα θετικά μέτρα είναι μέτρα με τα οποία για πρώτη φορά δημιουργούνται ουσιαστικές δομές κοινωνικού κράτους και ενισχύονται εκείνες που ιστορικά υποχρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους πρόνοιας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά το εκτεταμένο επίδομα στέγασης που θα καλύψει το 60% του πληθυσμού που σήμερα βρίσκεται σε νίκη ή σε δάνειο πρώτης κατοικίας, με μία μέση επιδότηση 1.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα καλύψει περίπου 1.400.000 συμπολίτες μας. Θεσπίζεται το πρόγραμμα της βρεφονιπιακής φροντίδας για να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 140.000 παιδιά να έχουν πρόσβαση δωρεάν σε παιδικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για να καλύψει το 50% των παιδιών που είναι στα γυμνάσια και στα δημοτικά της χώρας. Σκοπός μας η ουσιαστική καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και της επιστημιστικής ανασφάλειας των μαθητών. Θεσπίζεται το ενισχυμένο επίδομα παιδιού, από το οποίο θα ωφεληθούν περίπου 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, και έτσι μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 18.000 ευρώ το χρόνο, που σήμερα παίρνει μόλις 26 ευρώ το μήνα, με το νέο επίδομα θα παίρνει 75 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το χρόνο. Θεσπίζεται η μειωμένη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, που θα καλύψει το 80% του πληθυσμού της χώρας. Νομοθετούνται μέτρα ενίσχυσης της εργασίας που σχεδιάζονται ειδικά για την ανάσχεση του brain drain, της φυγής του υψηλά καταρτισμένου προσωπικού στο εξωτερικό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις δομές του κοινωνικού κράτους. Μέτρα ασπιρίνες, μέτρα ψίχουλα, μέτρα φερετζές, λένε οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Αλήθεια, μπορείτε να μας θυμίσετε μια συμφωνία που φέρατε στη Βουλή από το 2010 μέχρι σήμερα που να έχει θετικά μέτρα? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ένας πολίτης σήμερα είναι να ακούσει τις αλληλοκαταγγελίες μας. Όμως οφείλουμε να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση τουλάχιστον σε ένα ορθολογικό πλαίσιο. Έχουμε μια ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στον ορθό λόγο. Διότι έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση τις τελευταίες μέρες κυριαρχείται από έναν ανορθολογισμό, από αντιφάσεις. Μας λέτε ότι το αρνητικό μέτρο που υπάρχει για τις συντάξεις στο νομοσχέδιο διαλύουμε τους συνταξιούχους. Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμη. Γιατί λοιπόν, δεν ψηφίσατε, γιατί λοιπόν δεν ψηφίσατε το έκτακτο επίδομα τον περασμένο Δεκέμβρη που έδωσε ανάσα σε 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους? Γιατί δεν το ψηφίσατε? Μας λέτε ότι τα μέτρα που φέρνουμε είναι τα φόπλακα, είναι καταστροφή για την κοινωνία. Γιατί μας ζητούσατε να πάρουμε και άλλα τόσα για να κλείσει αξιολόγηση? Μας λέτε ότι συμφωνούμε σε καταστροφικά, αδιανόητα υψηλά πλεονάσματα. Γιατί εσείς είχατε συμφωνήσει σε ψηλότερα?
Συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα υπήρχε και πριν από εμάς. Συμφωνία που προέβλεπε για το 17 και για το 18 πλεόνασμα ύψους 4,5%. Τα πλεονάσματα στα οποία είχατε συμφωνήσει απαιτούσαν για την περίοδο μέχρι το 18 πρόσθετα μέτρα ύψους 20 δις. Ήταν εφικτός ο στόχος για 4,5% το 17 και το 18 και δεν είναι εφικτός ο στόχος για το 3,5%. Είχατε υπογράψει από το 2012 για πλεονάσματα μέχρι το 2030 μέσης τιμής 4%. Ποια ακριβώς ήταν η στρατηγική σας για το χρέος όταν υπογράφατε αυτά τα πλεονάσματα? Θεωρούσατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο ακόμη και αν χρειαστεί να πάρουμε να έχουμε πλεονάσματα 4% στο 2030. Και πόσα δισμέτρα θα κόστιζε στην ελληνική κοινωνία αυτή η δημοσιονομική πορεία? Έχετε υπογράψει αυτά και μας κατηγορείτε για μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα εφαρμοστεί με μόνη προϋπόθεση την εφαρμογή των μέτρων για το χρέος. Και σας προτείνω να πείτε και στον κύριο Βορύδη να διαβάσει την πρώτη παράγραφο του Γενικού Μέρους της Αιτιολογικής που λέει ότι αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ρύθμισης του χρέους. Μας κατηγορείτε ότι διαλύουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί όσο διαπραγματευόμασταν, χαρακτηρίζατε αυτά τα δικαιώματα ιδεολειψίες της αριστεράς και αναχρονισμούς? Μας λέτε ότι τα θετικά μέτρα που καταθέτουμε είναι ασπιρίνες. Στην τροπολογία σας υπάρχει το μέτρο για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και ύστερα μας λέτε πως ό,τι θετικό κάνουμε, ό,τι κερδίζουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση ήταν αυτονόητο. Ήταν δεδομένο, υπήρχε ήδη. Δεν αλλάζει, λέτε, τίποτα με το άρθρο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί αυτές, λέει, δεν ήταν σε επαόριστον αναστολή. Ήταν συνδεδεμένες με το μεσοπρόθεσμο που ίσχυε όταν τέθηκαν σε αναστολή. Μα αν είναι έτσι, οι συλλογικές συμβάσεις δεν θα επανέρχονταν αυτόματα το 18, αλλά θα επανέρχονταν όταν εκείνο το μεσοπρόθεσμο με το οποίο συνδέθηκε η αναστολή τους ανανεώθηκε, δηλαδή το 2012. Γιατί δεν επεκτείνατε καμιά δεκαριά κλαδικές τότε και μας λέτε ότι αυτό που κερδίσαμε εμείς ήταν αυτονόητο? Γιατί δεν το κάνατε? Λέτε πως τα κοινωνικά μας μέτρα είναι φαντάσματα. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας θεσπίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που σήμερα το παίρνουν 500.000 συμπολίτες μας. Παραλάβαμε προϋπολογισμό για την πρόνοια 780 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα τον έχουμε φτάσει στο 1,5 δις. 40 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν τα κάνετε? Αφήστε τα μνημόνια. Αφήστε τα μνημόνια στην άκρη. 40 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν τα κάνατε? Με τις παρεμβάσεις μας στο ζήτημα των εργατικών κατοικιών. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Με τις παρεμβάσεις στο ζήτημα των εργατικών κατοικιών βάζουμε τέλος στην ομηρία χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι επιτέλους γίνονται ιδιοκτήτες των σπιτιών τους, που είχαν να πάρουν τα σπίτια τους από το 1978. 40 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν το κάνατε? Πριν λίγες μέρες βεβαιώθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πρόστιμο 1.600.000 ευρώ σε μεγάλη τράπεζα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, για 100 και πλέον παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Προφανώς δεν θα το είδατε και δεν θα το μάθατε, γιατί η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν το είδε. 40 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν το κάνατε? Ήταν τότε καλοί εργοδότες και έγιναν κακοί με εμάς? Παραβίασαν την εργατική νομοθεσία ξαφνικά από το 2015 και μετά? Πότε τα βάλατε με τους μεγάλους? Γιατί δεν τα κάνατε αφού ήταν αυτονόητα, αφού ήταν δεδομένα? Δεν τα κάνατε. Ησυχία, μην απαντάτε. Δεν τα κάνατε γιατί δεν θέλατε να τα κάνετε. Μην απαντάτε. Δεν ρωτάει, κυρία Βούλτεψη. Ρητορικές ερωτήσεις κάνει στα πλαίσια μιας αγόρευσης. Είστε έμπειροι. Κρατήστε τα ερωτήματα και να απαντηθούν και εδώ και έξω. Σας παρακαλώ. Τα κάνατε γιατί δεν θέλατε να τα κάνετε. 11 νόμοι και 2 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου πέρασαν από τις κυβερνήσεις σας από το 2010 έως το 2014 και απορρίθμισαν πλήρως την αγορά εργασίας. Έστρωσαν το έδαφος για την εργοδοτική αυθαιρεσία, εκτείναξαν την ανεργία και τη μαύρη εργασία. Διαλύσατε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν τα κάνατε αυτά γιατί σας τα επέβαλε ένας συντριπτικός συσχετισμός. Τα κάνατε γιατί για εσάς η απορρίθμιση αυτή ήταν χαρακτηριστικά, και εδώ θα βάλω εισαγωγικά, από εσάς, αυτονόητη αλλαγή που αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλαγή που σκόνταυτε στη διστακτικότητα του πολιτικού συστήματος. Τα κάνατε αυτά γιατί αποτελούσαν το πρόγραμμά σας.
Γιατί γι' αυτό ακριβώς όσο διαπραγματευόμασταν, δίνατε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στην Κομισιόν σαν οι πιο καλοί φίλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και παλεύατε να πείσετε τα υπόλοιπα σοσιαλιστικά κόμματα να μην συνομιλούν με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι εκφραστής μιας εθνολαϊκιστικής αντίληψης. Παρακαλώ. Εμείς λοιπόν... Πρώτον εσείς μη λέτε αυτή την κουβέντα, για ποιον τη λέτε. Είτε δια αυτούς είτε δια αλλήλους. Σας παρακαλώ πολύ. Μα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Και κυρία Υπουργέ, παρακαλώ κυρία Υπουργέ, ολοκληρώνω. Να κλείσετε. Δεν ναι. Πρόκειται να ακολουθήσουμε κανένα δρόμο και καμία φρασιολογία για success story. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να νικήσουμε τον εφιάλτη που βιώνουμε. Και αυτή τη μάχη θα τη δίνουμε καθημερινά και θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ρήγμα του καταραίοντος συστήματος της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας. Διότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό πέρα από την μικροπολιτική σκοπιμότητα. Όσο αυτό το ρήγμα δεν το εκμεταλλεύονται οι προοδευτικές δυνάμεις, τόσο αυτό το ρήγμα βρίσκει χώρο η ακροδεξιά και το εκμεταλλεύεται και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Όσο αυτό το χώρο δεν τον εκμεταλλευόμαστε εμείς, όσο αυτό το ρήγμα δεν το εκμεταλλευόμαστε εμείς, καταλαμβάνει το χώρο η λαϊκιστική ακροδεξιά. Όση αδράνεια δίνουμε, όση αδράνεια επιδεικνύουμε, τόσο χώρο δίνουμε σε αυτή την ακροδεξιά που σε ολόκληρη την Ευρώπη τώρα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και μας επιτρέπει, τις επιτρέπουμε να καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες. Γι' αυτό δεν θα την εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτή η προσπάθεια είναι τελικά ζήτημα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.